Είπα στον πατέρα μου ότι με χτυπάνε, με βρίζουν, με κορυδεύουν και μου είπε «Γίνε άντρας και αντιμετώπισε το». Είπα στη μάνα μου ότι με ξεφτιλίζουν στο Instagram και μου είπε «Κλείσε αυτούς τους διάολους να ησυχάσουμε». Είπα στην καθηγήτριά μου ότι με λένε «χοντρό» και μου είπε «τι να κάνω εγώ τώρα». Μεγάλα παιδιά. Σε μια κοινωνία όπως την ελληνική, όπου σύμφωνα με έρευνες τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας υποβαθμίζονται ή αποσιωπούνται, το χαμόγελο του παιδιού στέλνει για μία ακόμα φορά το μήνυμα πως υπάρχει ελπίδα και βοήθεια. «Μίλα τώρα», το σλόγγαν παρακίνησης για όλα εκείνα τα παιδιά που ζουν το bullying και παρόλα αυτά δεν ξεστομίζουν λέξη εξαιτίας του φόβου. Θα τους κάνει τη χάρη και θα αυτοκτονήσει. Και μου είπε, μη με ανακατεύετε. Εμείς μιλήσαμε. Πλέον ήρθε η δική σας σειρά να δράσετε. Το παιδί που δέχεται εκφοβισμό αλλά και αυτό που τον ασκεί είναι και τα δύο πληγωμένα και χρειάζονται βοήθεια, εξήγησε ο πρόεδρος του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV, προσθέτοντας ότι είναι λάθος όμως να στιγματίζουμε έναν έφηβο ή ένα παιδί και να ζητάμε αυστηροποίηση των ποινών ή να καλούμε την αστυνομία. Αντί να κάτσουν λοιπόν σε ένα τραπέζι εκπαιδευτικός, γονείς του ενός παιδιού, γονείς του άλλου παιδιού, τα δύο παιδιά. Να τα βρούνε. Ναι. Να βρουν τι. Να βρουν ότι δεν υπάρχει λόγος σε τέτοιες περιπτώσεις που τα παιδιά παίζουν, αλλά παίζουν έντονα. Γιατί δεν μιλάμε για παιχνίδι μεταξύ, bullying μεταξύ φίλων. Πάλι δεν μιλάμε γι' αυτό. Γιατί υπήρχε αυτό, θα υπάρχει, υπάρχει και θα υπάρχει. Άγρια παιχνίδια μεταξύ των παιδιών φίλων δεν είναι bullying με την έννοια την ένταση που υπάρχει. Εδώ μιλάμε για αυτά που κάνουν κάποια παιδιά να μην μπορούν να κοιμηθούν, να μην μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά, να τρομάζουν, να μην θέλουν να πάνε σχολείο, να μην θέλουν να φάνε. Ευάλωτα παιδιά με ψυχική έτσι ένταση που τους χαλάει την ψυχική τους ηρεμία για να μπορούν να συνεχίσουν το σχολείο τους κλπ. Όπως πρόσθεσε, τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια κοινωνία με πολύ βία ενδοοικογενειακή, στον αθλητισμό, στα θεάματα. Επηρεάζονται δεν σημαίνει ότι είναι κακά παιδιά. Είναι βαθύτερα τα αίτια. Συνήθως, όπως είπε, οι θύτες έχουν δεχθεί οι ίδιοι εκφοβισμό με διάφορους τρόπους και εκδικούνται, συμπλήρωσε. Με την ένταση, με την πίεση και την τιμωρία και όλα αυτά, θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και κάποια παιδιά που δεν υπάρχει φροντίδα οικογένειας. Εδώ είναι η υπόλοιπη κοινωνία που πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, η οικογένεια δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά αυτά. Οπότε βλέπετε ότι για να βγάλουν τα σπασμένα τους. Δείτε πάσαροι, μπαίνουν σε παραβατικότητα, μπαίνουν σε μια κατάσταση φρίκης. 10-56, τώρα, αν έχετε πρόβλημα, είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά, ή οτιδήποτε θέλετε, ή το παιδί το οποίο θέλει να μας πάρει που μας βλέπει ενδεχομένως, 10-56, 24 ώρες, είμαστε εδώ ανώνυμα να χειριστούμε πράγματα απλά ή πολύπλοκα.